σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, Κυριακή και σήμερα και εκπομπή Λόγια Αγάπης και πάλι κοντά σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ανάδοχο, αυτόν τον Πνευματικό Πατέρα ή την Ανάδοχο, την Πνευματική Μητέρα, όπου μας εισαγάγουν μέσα στον χώρο της Αγίας Εκκλησίας. Είναι αυτά τα άτομα με τα οποία έχουμε πνευματική συγγένεια και είναι αυτά τα οποία υπόσχονται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας ενώπιον Θεού και ανθρώπων την αποταγή από το σατανά και τη σύνταξη με τον Χριστό. Ελάτε λοιπόν να ακούσουμε λόγια αγάπης, λόγια για τον Πνευματικό Πατέρα και την Πνευματική Μητέρα. Μιλήσαμε τα προηγούμενα δύο μαθήματα που κάναμε τις προηγούμενες δύο Τρίτες για τα μυστήρια της Εκκλησίας και κατ' επέκταση μιλήσαμε για τις προβαπτισματικές ευχές, όπως ήθιστε να λέγεται, κάποιες ευχές οι οποίες διαβάζονται από την ημέρα που έρχεται ένας άνθρωπος στον κόσμο, την πρώτη ημέρα, στη λεχόνα, στο νοσοκομείο ή στο σπίτι, ανάλογα που θα βρίσκεται, την 8η ημέρα με το οποίο δίδουμε το όνομα στο βρέφος, και το οποίο παραμένει ανεξάρνητο, δηλαδή δεν πρέπει να το αρνηθεί αυτό το όνομα, και μάλιστα το όνομα όχι μόνο αυτό το οποίο θα τον καλεί ο Κύριος κατ' όνομα, αλλά και το όνομα του να είναι χριστιανός και μάλιστα ορθόδοξος. Πρέπει να μείνει ανεξάρνητο. Και έχουμε μετά την 40η ημέρα, όπου γίνεται ο σαραντισμός, η έλευση του βρέφους μαζί με την μητέρα του στο ναό, και εκεί στον πρόνο υποδέχεται ο ιερέας ως άλλος Σιμεών και διαβάζει κάποιες ευχές τόσο για τη μητέρα όσο και για το παιδί, με τα οποία και έχει το δικαίωμα πλέον η μητέρα να εκκλησιάζεται και να μπορεί να κοινωνεί, καθώς επίσης και το βρέφος και αυτό επίσης μπορεί να εκκλησιάζεται και να ανήκει πλέον στην τάξη των κατηχουμένων. Την προηγούμενη Τρίτη μιλήσαμε για τον Ανάδοχο. Ποιος είναι ο Ανάδοχος, ο νονός δηλαδή, αυτός ο οποίος θα υποδεχθεί από την Αγία και Ιερά Κολυμβήθρα το μικρό βρέφος, τον νέο χριστιανό, ποια πρέπει να είναι η ζωή του, ποια πρέπει να είναι η διαγωγή του, ποιο πρέπει να είναι το ποιόν του, ποια πρέπει να είναι η πίστη του και ποια πρέπει να είναι αυτά τα οποία πρέπει να τον συνέχουν ως άνθρωπο, ως χριστιανό και ως ανάδοχο. Μην είναι λοιπόν ένας άνθρωπος που απλώς και μόνο γίνεται κουμπάρος για να δημιουργήσει όνομα, να δημιουργήσει κάποιες κοινωνικές σχέσεις ή επαφές ή αργότερα να ασχοληθεί με την πολιτική και να έχει πολλά βαπτιστήρια και την επέκταση αρκετούς ανθρώπους για να τον ψηφίζουν. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Το έχουμε ζήσει αυτά τα πράγματα και τα έχουμε συζητήσει. Όμως πρέπει να είναι πιστό μέλος της Εκκλησίας. Πρέπει να είναι αυτός ο οποίος θα κατηχήσει το νέο χριστιανό, ο οποίος έρχεται πλέον στους κόλπους της Εκκλησίας. Το διακόνημα αυτό το είχαν οι πρεσβύτεροι, όπως σας είπα. Την Θεία Ευχαριστία, τα πρώτα αποστολικά και κατ' επέκταση τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, την τελούσαν οι επίσκοποι. Οι πρεσβύτεροι ήταν οι κατηχητές, αυτοί οι οποίοι έβγαιναν στην επαρχία, κατηχούσαν τον λαό και τους προετοίμαζαν για τη βάπτιση. Όταν όμως άρχισε σιγά σιγά η χριστιανική κοινότητα να πληθαίνει και ο επίσκοπος δεν μπορούσε να βρίσκεται σε αυτές τις κοινότητες, σε αυτά τα πολυπληθή ακροατήρια, σύνολα των πιστών, τότε έδωσε την άδειά του να τελούν και οι πρεσβύτεροι τη Θεία Ευχαριστία στο όνομά του. Γι' αυτό και πάντοτε στη Θεία Ευχαριστία, όταν λειτουργεί ο πρεσβύτερος, μνημονεύει πάντοτε τον επίσκοπο. Στο όνομα του επισκόπου, που σημαίνει ότι έχω την άδεια από αυτόν τον επίσκοπο, τελώ τη Θεία Ευχαριστία. Ναι. Κατ' επέκταση και το Ιερό Αντιμνήσιο, που σας είπα ότι είναι ένα ύφασμα που εγγενιάζεται και αυτό κατά την ημέρα των εγγενείων, φέρει την υπογραφή του επισκόπου, που σημαίνει ότι ο πρεσβύτερος, όπου κι αν πάει να λειτουργήσει, ακόμα και σε ένα βράχο ή σε ένα απλό τραπέζι, έχοντας αυτό το αντιμνήσιο που είναι αντί τραπέζης, έχει την άδεια από τον επίσκοπο που έχει γεροτονηθεί να μπορεί να τελεί τη Θεία Ευχαριστία. Και έτσι τελείται η Θεία Ευχαριστία όπου κι αν βρίσκεται.
Το έργο λοιπόν της κατηχήσεως το είχαν οι πρεσβύτεροι, όμως σιγά σιγά, επειδή άρχισαν οι πρεσβύτεροι να αναλαμβάνουν και άλλες λειτουργικές ευθύνες, εκτός από την Θεία Ευχαριστία που είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας, με την άδεια του Επισκόπου άρχισαν να τελούν και τα υπόλοιπα μυστήρια, εκτός το μυστήριο της Ιεροσύνης και την ακολουθία των εγγενείων των Ιερών Ναών. Αυτά τα δύο είναι αποκλειστικά και μόνο του Επισκόπου. Μόνον ο Επίσκοπος χειροτονεί πρεσβυτέρους και μόνον ο Επίσκοπος εγγενιάζει ναούς. Όλα τα υπόλοιπα με την άδεια του Επισκόπου τα τελούν οι πρεσβύτεροι. Γι' αυτό λοιπόν στο έργο της κατηχήσεως πλέον η Εκκλησία ήθελε να βρει ανθρώπους πιστούς να αναλάβουν αυτήν τη διακονία. Και έτσι βρήκαν το θεσμό των αναδόχων, που ήταν είτε γυναίκες είτε άνδρες, πιστά μέλη της Εκκλησίας, που ήταν με ζωή όχι έκλητων, αλλά μέσα στην Εκκλησία. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ανέλαβαν το κατηχητικό έργο και την κατήχηση των πρώτων μελών της Εκκλησίας. Σιγά σιγά εισέρχονταν οι πιστοί και ήταν στην τάξη των κατηχουμένων, δεν υπήρχε ονείπιο βαπτισμός, βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία και βρίσκονταν μέσα στον χώρο του ναού εφόσον εκκλησιάζονται, όπως λέμε ότι και το βρέφος εκκλησιάζεται από την 40η μέρα και μετά, μέχρι το Θείο Κήρυγμα. Ήδη τελούνταν η Θεία Ευχαριστία, μπαίναμε στη Θεία Λειτουργία, διαβάζονταν ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο και μετά επακολουθούσε το Ιερό Κήρυγμα. Μετά το Κήρυγμα αρχίζει πλέον η λειτουργία των πιστών και αρχίζει ο ιερέας να λέει «Όσοι πιστοί προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, μύτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί ετικέ την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν». Και σιγά σιγά η μύτης των αμοιήτων να εξέλθουν από τον ναό. Και σιγά σιγά βγαίναν όλοι οι κατηχούμενοι έξω του ναού και πλέον σφραγίζονταν και οι πόρτες. Γι' αυτό και προτού το σύμβολο της πίστεως λέμε τα στήρας εν σοφία πρόσχομεν. Τις πόρτες να φυλάξετε, οι επίτροποι, αυτοί οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτή τη διακονία, να μην μπει κανένας των αμοιήτων. Να μην μπει κανένας ο οποίος δεν πρέπει να βρίσκεται στον χώρο αυτό μέσα στην Θεία Λατρεία. Γιατί με ένα πνεύμα, με αγάπη, με ομόνια και ειρήνη, όλοι μαζί θα υμνήσουμε τον ένα εντριάδη και μοναδικό Θεό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν εξέρχονταν αυτοί οι άνθρωποι έξω, είχαν αυτή τη μεγάλη αγωνία και λαχτάρα πότε θα βαπτιστούν, να μπορέσουν να βρίσκονται και αυτοί μέσα στα τελούμενα μυστήρια από τα οποία και εξέρχονταν. Βέβαια, αυτή η διαδικασία, ανάλογα με το κατά πόσον ήταν δεκτικός ο κάθε ένας της κατηχήσεως, μπορεί να διαρκούσε και ένα χρόνο και δύο χρόνια και τρία χρόνια, μέχρι που κάποια στιγμή, σε κάποια τακτά χρονικά διαστήματα, μέσα στην Εκκλησία τελούνταν ομαδικές βαπτίσεις. Την περίοδο των Χριστουγέννων, που είναι περίοδος νηστείας και προετοιμασίας για την έλευση του Υιού και Λόγου του Θεού, με την γέννηση, με τη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπου θα γιορτάσουμε τα σωτήρια, πάθη, την ταφή και την Ανάσταση του Κυρίου μας και το Μέγα Σάββατο το πρωί τελούνταν και πάλι βαπτίσεις, όπως επίσης την περίοδο των Θεοφανίων τελούνταν πάλι βαπτίσεις, ομαδικές βαπτίσεις. Εισέρχονταν λοιπόν οι κατηχούμενοι στον χώρο του βαπτιστηρίου, έναν ειδικό χώρο μέσα στην Εκκλησία, όπου υπήρχε ένα βαπτιστήριο σε σχήμα σταυρού, που είχε μέσα νερό και εκεί πλέον βαπτίζονταν όλοι μαζί, λάμβαναν το Άγιο Βάπτισμα και μετά έβγαιναν, φορούσαν τους λευκούς χιτώνες, όπως τους έχουμε δει σε πολλές φορές που κάνουμε τελετές βαπτίσεως μεγάλων έτσι ανθρώπων, με έναν σταυρό και με τη λαμπάδα τους, λαμπαδιφόροι, εισέρχονταν μέσα στον Κυρίως Ναό, ψάλλοντας όλοι μαζί το «Όσεις Χριστόν εβαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια», και έτσι εισέρχονταν μέσα και τελούνταν το υπόλοιπο της ακολουθίας της Θείας Ευχαριστίας και μεταλάμβαναν το σώμα τους και το αίμα τους του Κυρίου. Επί μία εβδομάδα φορούσαν αυτά τα λευκά ρούχα, τους λευκούς χιτώνες, οι οποίοι λέγονται και εμφώτια. Όπως και τα μικρά βρέφη, για μία εβδομάδα πρέπει να παραμένουν άλουστα. Δεν τα λούζομαι,
υπάρχει ευχή της απολούσεως που γίνεται την 7η προς την 8η ημέρα. 7 ημέρες λοιπόν πρέπει να μείνουν με το Άγιο Μύρο πάνω τους. Όμως σήμερα βλέπουμε ότι κάποιοι διαμαρτύρονται ότι είναι αλλεργικό το παιδί μου, ότι βγάζει σπυρά και ότι δεν μπορεί, είναι περίοδος καλοκαιριού και θα ανάψει, ξύνεται συνέχεια, δεν μπορεί, δεν. Και έτσι φτάσαμε οικονομία, να το φτάσουμε στις 3 ημέρες. Και βλέπετε κάποιος όταν βαπτίζεται την Κυριακή, γίνεται η απόλουση την ημέρα της Τετάρτης, που είναι η τρίτη μέρα από την βάπτισή του. Θα μου πείτε, είναι τυπικό? Όχι, δεν είναι τυπικό, είναι ουσιαστικό. Είναι ουσιαστικό. Πρέπει λοιπόν την 7η ημέρα να γίνει η ευχή της απολούσεως. Επειδή όμως είναι πάλι ειδική τελετή και πρέπει να προσέλθει πάλι ο ανάδοχος με το βρέφος στο ναό και εκεί να διαβάσει ο ιερέας το παιδί και να γίνει η απόλουση και τα πρώτα νερά από την απόλουση να τα ρίξουμε στο χωνευτήριο, σε ένα μέρος απάτητο, όπου όλοι οι ναοί έχουν αυτό το μέρος, το οποίο δεν πηγαίνει στο ημνυπόνομο, αλλά απορροφάται μέσα στην γη, και μετά να πάνε με το παιδί στο σπίτι τους, να κάνουν το τραπέζι, στους κουμπάρους τους και όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα δυστυχώς έχουν μάθει και έχει επικρατήσει ότι πρέπει την τρίτη μέρα και όλοι την τρίτη μέρα ετοιμάζονται, έχουν τα τραπέζια τους και έχουν όλο αυτό το θέμα της απολούσεως. Καλόν θα είναι κάποιοι οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν την Ιερά Παράδοση, εάν τυχόν και έρθουν οι ανάδοχοι την τρίτη μέρα, όχι να τους αποπάρουν, αλλά και μόνο μπορούν να του βάλουν λίγο κολόνια, λίγο άρωμα στο παιδί, δεν χρειάζεται να το πλύνουν όλο, και την 7η μέρα να το λούσουν σε μία μικρή λεκανίτσα, να μαζέψουν αυτά τα νερά και τα οποία θα τα πάει είτε ο πατέρας, είτε η μητέρα ή κάποιο άλλο μέλος της οικογενείας στο ναό, να τα ρίξουν στο χωνευτήρι ή να τα ρίξουν σε κάποιο απάτητο μέρος ή σε κάποιο ποταμό, εάν υπάρχει. Οι εκκλησίες έχουν χωνευτήρι. Όλες οι εκκλησίες, όπως είπε η κυρία Κίτσα, από την ημέρα που ανεγείρονται, φτιάχνουν και ένα χώρο που είναι χωνευτήριο. Είναι ένας μεγάλος έτσι λάκκος, σαν πηγάδι, ο οποίος χτίζεται μέσα και με πέτρα, ώστε μπορούν να φεύγουν τα νερά, τα απόνερα από την Ιερά Κολυμβήθρα, αλλά και από τα υπόλοιπα σκεύη τα οποία πλένονται μέσα στην εκκλησία. Τα πάντα δεν πετιούνται τα νερά, έτσι ακόμα και τα καντήλια που θα πλύνουν, μέσα στο χωνευτήρι θα πέσουν τα νερά, ακόμα και τα άγια ποτήρια που θα τα γυαλίσουν και αυτά πάλι εκεί θα πέσουν τα νερά, δεν φεύγει τίποτα προς τα έξω. Τα πάντα είναι ιερά γιατί είναι σκεύη στα οποία κατέρχεται η Θεία Χάρις. Και έτσι που κατέρχεται η Θεία Χάρις, οφείλουμε και εμείς να τα σεβόμαστε, να τα ευλαβούμαστε και να τα συντηρούμε ανάλογα όπως αρμόζει. Το αντιμνήσιο είναι ένα ύφασμα το οποίο έχει κάποιες παραστάσεις πάνω. Είναι η άκρα ταπείνωσης ή ο επιτάφιος θρήνος. Κυκλοφορούσαν σε μαυρό-άσπρη μορφή. Τώρα τελευταία, επειδή υπάρχουν οι δυνατότητες να ανατυπώνονται και έγχρωμα, κυκλοφορούν και έγχρωμα αντιμνήσια. Γράφουν γύρω-γύρω θείων και ιερών θυσιαστήριων. Είναι αυτά τα υφάσματα τα οποία μετά τον εγγενιασμό του θυσιαστηρίου της Αγίας Τράπεζας τα βάζουν πάνω στην Αγία Τράπεζα, όπου τα βάζουν μύρο στις τέσσερις γωνίες τους, το μύρο που σταυρώνουν και την Αγία Τράπεζα, και ορισμένα εξ αυτών έχουν και ιερά λείψανα, τα οποία τα έχουν πάνω ραμμένα, γιατί πάντοτε πρέπει να λειτουργούμε στα λείψανα των μαρτύρων, όπως και με λείψανα μαρτύρων εγκαινιάζονται και οι Αγίες Τράπεζες. Πάνω κάτω στο αντιμνήσιο υπάρχουν κάποια γράμματα που λέει ότι ενεκαινιάστη τη αυτή η μέρα, την ημέρα που έγινε την εγγέννηση, τον Ιερό Ναό Τάδε, υπό του Επισκόπου Τάδε. Αναφέρει το όνομα του Επισκόπου, μπαίνει η σφραγίδα του και η υπογραφή του. Και αυτά τα αντιμνήσια δίδονται στους πρεσβυτέρους για να τελούν τη Θεία Ευχαριστία. Αντιμνήσιο είναι αντί μένσα, που σημαίνει αντί τραπέζι, είναι λατινική έκφραση, και υπάρχουν σε όλους τους ναούς. Κάθε επίσκοπος βέβαια, όταν αλλάζει, αλλάζουν και τα αντιμνήσια, θα φτιάξει δικά του αντιμνήσια. Τα υπόλοιπα μπαίνουν στο σκευοφυλάκιο των Ιερών Ναών και φυλάσσονται εκεί, ή αργότερα μπορεί να τα δείτε και σε προθήκες διαφόρων μουσείων που έχουν σε διάφορα μοναστήρια ή των ναών. Λέγεται αέρας αυτό. Είναι το εξής, είναι τα καλύματα με τα οποία σκεπάζονται το Άγιο Δισκάριο, το Άγιο Ποτήριο,
που συμβολίζουν τα σπάργανα που σπαργάνωσαν τον Χριστό στην Φάτνη, αλλά και τα σάβανα με τα οποία τον σαβάνωσαν μέσα στον τάφο. Λοιπόν, αυτό το οποίο φέρει ο ιερέας στην πλάτη του κατά την ώρα που εισοδεύουν στη μεγάλη είσοδο το Άγιο Ποτήριο, τον Άγιο Δίσκο, στο πάντον ημών νηστή Κύριος ο Θεός, αυτό ήταν ο επιτάφιος θρήνος. Τη Μεγάλη Παρασκευή των επιτάφιων των οποίων βγάζουμε είναι ακριβώς ο επιτάφιος θρήνος. Σε ορισμένα μοναστήρια υπάρχει αυτό, είναι κεντυμένος, είναι σε αναπαράσταση και να τον έχουν και να γυρίζουν με αυτό. Με αυτό σκεπάζουν τα τιμία δώρα. Όμως επειδή δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει κεντυμένο ιερός επιτάφιος σε αυτό το μέγεθος ή να είναι αγιογραφημένος, με αποτέλεσμα φτιάχνανε ένα απλό ύφασμα και βάζανε ένα σταυρό. Όπως θα δείτε έχουν ένα σταυρό τα πιο πολλά. Ή μπορεί να έχουν κέντυμα την άμπελο με ένα σταυρό πάλι. Και αυτό ήταν λόγω ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να φτιάξουν όλο τον επιτάφιο θρήνο. Σήμερα υπάρχουν βέβαια κάποια αντιμνήσια, εγώ έχω δημιουργήσει ένα τέτοιο, επειδή ήταν αντιμνήσιο, στο οποίο βέβαια έχω βάλει σιρίτια γύρω-γύρω και έχει αποκλειστεί ότι είναι αντιμνήσιο και φαίνεται ότι είναι αέρας και το χρησιμοποιώ σαν αέρα. Και είναι η αναπαράσταση του θείου δράματος εκείνη τη στιγμή. Μας αναγάγει στην ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής, της Σταυρώσεως και για την επέκταση του Μεγάλου Σαββάτου, όπου θα ζήσουμε την Ανάσταση και θα γευθούμε του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Είναι όλη αυτή η δραματουργία από την Φάτνη μέχρι το Σταυρό και την Ανάσταση τα ζούμε εν τόπο και χρόνο μέσα στη Θεία Ευχαριστία, την όποια Θεία Ευχαριστία, την Κυριακή, σε μνήμες και γιορτές Αγίων, τελούνται αυτά τα δρόμενα στα οποία μετέχουμε. Γι' αυτό ήταν πιο έντονο η αναπαράσταση του να φαίνεται ο ιερός επιτάφιος. Επειδή όμως είναι αδύνατον, υπάρχει μόνο ένα σταυρός. Λέγεται αέρας αυτό το ύφασμα, με το οποίο όταν λέμε τα στήρας και θα πούμε όλοι μαζί το πιστεύω, ο ιερέας το ανασηκώνει και το ανακοινεί πάνω από τα Άγια, γιατί έρχεται αόρατα η Θεία Χάρις επί των προκειμένων δώρων, αλλά και διότι τελούνταν τα μυστήρια όχι σε χώρους που ήταν και τόσο πολλές φορές καθαροί. Σκεφτείτε ότι τελούσαν μέσα στα νεκροταφεία, μέσα στις κατακόμβες, που ήταν σκοπιδότοποι οι κατακόμβες και μνήματα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι υπήρχαν ζωήφια, μυγάκια, έντομα, τα οποία περιφέρονταν πάνω από τον Άρτο και πάνω από τον Ίνο. Ανακοινώντας λοιπόν, αυτά τα έδιωχναν. Και όταν μετά, πλέον πει ο ιερέας και αναστείνε την τρίτη μέρα της Ανάστασης και ανελθώνει στους ουρανούς, αμέσως τότε το ανασηκώνει, το αναδιπλώνει και πάλι το ανακοινεί πάνω από τα Άγια, αυτό τον αέρα. Δεν σταματάει και μάλιστα όταν υπήρχε διάκονος, ο διάκονος μέχρι να τελειώσει η Θεία Ευχαριστία πάντοτε τα ανακοινούσε από πάνω. Γιατί πολλές φορές υπάρχουν όντως μικρά ζουζούνια και μυγάκια τα οποία εμφανίζονται για τον λόγο ότι μυρίζουν και το κρασί και τον άρτο και έρχονται πάνω στα δώρα. Για να μην μολυθούν τα δώρα από κάτι μυαρό που υπάρχει, ο ιερέας ανακοινεί, ρυπίζει τα Άγια για να φεύγουν διάφορα έντομα τα οποία υπάρχουν. Πολλές φορές μας μπαίνει και ο λογισμός και λέμε εντάξει, τότε ήταν μνήματα, σκουπιδότοποι, ήταν σε εξωτερικές καταστάσεις, σήμερα είμαστε σε πολυτελέστατους ναούς και δεν υπάρχει. Και όμως και σήμερα, που παρόλο που δεν φαίνεται κάτι, μόλις θα τοποθετήσουμε τα Άγια πάνω στην Αγία Τράπεζα, όλο και κάποια μύγα θα εμφανιστεί, όλο και κάποια άλλα μικρά μυγάκια θα εμφανιστούν και καταλαβαίνετε ότι πρέπει πάντοτε να γίνεται αυτός ο ρυπισμός πάνω από τα τίμια δώρα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι λειτουργείς σε ένα χωριό ή σε ένα ξοκλήσι. Μην φανταστείτε ότι είναι οι συνθήκες όπως ενός ναού που είναι πεντακάθαρος κλπ. Θα έρθουν και ζουζούνι και ζωήφι και διάφορα άλλα. Γι' αυτό πρέπει να έχει τα μάτια του ο ιερέας στραμμένα πάνω στα Άγια και να τα διαφυλάτει. Όχι να είναι έτσι και ναι, να περιφέρονται χίλια δυο.
Πόσο μάλλον σε διάφορα εξοπλίσια που είναι πάνω στα βουνά, που υπάρχουν και διάφορα άλλα έντομα, τα οποία δεν τα συναντάς στην πόλη. Τα βλέπεις να περιφέρονται, να ανεβαίνουν και να κάνεις με τρόπους ήρεμους να τα διώχνεις, γιατί μπορεί να κάνεις και ζημιά. Τη στιγμή που μετά τα site των σο είναι ο καθαγιασμός των δώρων και είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου, δεν μπορείς να κάνεις βίαιες κινήσεις και να κάνεις καμία ζημιά, αλλά ήρεμα πρέπει να τα διώχνεις. Μιλήσαμε λοιπόν για τον ανάδοχο και πλέον είμαστε τώρα στο θέμα της ελεύσεως στον χώρο του ναού για να τελέσουμε την κατήχηση. Η κατήχηση είναι η πρώτη διαδικασία για να εισέλθει κάποιος μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, όπου ο ανάδοχος ή η ανάδοχος φέρουν στα σαγκάλες τους το βρέφος το οποίο πρόκειται να βαπτιστεί μαζί με τους γονείς, αλλά είπαμε και όλη την εκκλησία. Σήμερα δυστυχώς δεν έχει όλη η εκκλησία, αλλά έρχονται μόνο οι προσκεκλημένοι με τις προσκλήσεις, που αυτό τίνει να γίνει ιδιωτικό πλέον το μυστήριο και να μην είναι μυστήριο της εκκλησίας. Έρχονται λοιπόν στον πρόναο και εκεί εξέρχεται ο ιερέας εκ του ιερού βήματος και ξεκινάει η διαδικασία, αρχίζει η διαδικασία της κατηχήσεως, της ακολουθίας της κατηχήσεως. Σταυρώνει λοιπόν ο ιερέας το βρέφος, το μέτωπο και στο στήθος, λέγοντας εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος τρεις φορές, τοποθετεί το χέρι του πάνω στο κεφάλι του βρέφους και διαβάζει τις πρώτες ευχές και κάποια στιγμή ακούγεται και το όνομα δημόσια πλέον του παιδιού που το αναφωνεί ο ιερέας ή το λέει ο ανάδοχος και το αναφωνεί ο ιερέας. Το όνομα όμως είπαμε ότι έχει δοθεί την 8η ημέρα και δεν δίδεται τότε, δεν γίνεται ονοματοδοσία την ημέρα της βαπτίσεως. Έχει ήδη το όνομά του. Πολλοί ιερείς, επειδή δεν συνηθίζεται το γεγονός της ονοματοδοσίας την 8η ημέρα, προτού ξεκινήσουν την κατήχηση, ρωτούν πώς θα ονομαστεί το παιδί και διαβάζουν την ευχή της ονοματοδοσίας και μετά ξεκινούν την όλη διαδικασία. Αυτό είναι στο τυπικό του κάθε έτσι ιερέως. Εάν σκεφτείτε ότι σε ένα χωριό υπάρχει μία βάπτιση το χρόνο ή το πολύ δύο, μπορείς να την τελέσεις έτσι ακριβώς, αλλά μέσα στις πόλεις που καθημερινά θα έχει αρκετές βαπτίσεις, τις Κυριακές κυρίως, δεν είναι δυνατόν να προβαίνουμε και σε άλλες ακολουθίες, παραμένουμε στην διατεταγμένη ακολουθία που βρίσκεται στο Ιερό Ευχολόγιο. Εκεί λοιπόν διαβάζονται κάποιες ευχές. Πολλοί λένε ότι γίνονται εξορκισμοί, το έχετε ακούσει αυτό, ότι το εξορκίζει ο ιερέας, να φύγουν τα κακά πνεύματα και όλα αυτά. Την κατήχηση. Δεν είναι εξορκισμοί, αλλά είναι αφορκισμοί. Εξορκισμός είναι όταν υπάρχει δαιμόνιο με το οποίο επικαλείσε τον Κύριο και όλη η Εκκλησία να εξέλθει από τον άνθρωπο αυτό το κακό πνεύμα, το ακάθαρτο πνεύμα, το δαιμόνιο. Εδώ δεν είναι ότι έχει ο άνθρωπος δαιμόνια μέσα του, το βρεφάκι αυτό, ή ο κάθε άνθρωπος αν είναι μεγάλος, αλλά γίνεται αφορκισμός. Αφορκισμός είναι διαχωρισμός. Ξεχωρίζω τα όρια μου. Εκείνη τη στιγμή ο ιερέας πλέον μιλά και λέει στον έξω από εδώ, στον διάβολο, ότι ξέρεις πλέον δεν έχεις καμία εξουσία πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Διότι τούτη τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος εισέρχεται μέσα στην Εκκλησία και γίνεται μέλος της Εκκλησίας, θα λάβει όνομα, το υπερπάνω όνομα, και σε επιτιμά ο Κύριος διάβολε, εκείνος λέει που ήρθε στον κόσμο και έζησε ανάμεσά μας για να σου αφαιρέσει κάθε εξουσία και να σου πάρει από τα χέρια τους ανθρώπους. Λοιπόν, σε εξορκίζω λέει στο όνομα του Θεού που μας έδειξε το ξύλο της ζωής και έβαλε τα χερουβίμ με τη φλογίνη ροβέα να το φρουρούν. Φοβήσου την επιτίμηση και φύγε. Φύγε μακριά από αυτόν τον άνθρωπο. Σε εξορκίζω στο όνομα εκείνου του Θεού που περπάτησε πάνω στην θάλασσα σαν σε ξηρά
και επετίμησε την Λέλαπα και τους ανέμους, που το βλέμμα του ξηραίνει τις θάλασσες και η απειλή του κάνει τα βουνά να λιώνουν. «Αυτός τώρα σε διατάζει με το δικό μου στόμα», λέει ο ιερέας. Προσέξτε, εκείνη τη στιγμή είναι κάτι φοβερό και συγκλονιστικό. Ο ιερέας είναι αυτός ο οποίος είναι ο ιστόπων και ιστήπων Χριστού. Δανείζει πλέον όλο του το είναι στον Θεό. Και λέει, το δικό μου στόμα πλέον, εκείνος σε διατάζει ο Θεός να φύγεις από αυτόν τον άνθρωπο. Να μην έχει καμία δύναμη πάνω του και καμία εξουσία πάνω του. Φοβήσου, λέει, την επιτίμηση. Βγες και φύγε από το πλάσμα αυτό και μην ξαναγυρίσεις. Μήτε να συρθείς μέσα του, μήτε να ξαναβρεθείς μπροστά του, μήτε να κάνεις ποτέ τίποτε εναντίον του, μήτε νύχτα, μήτε ημέρα, μήτε πρωί, μήτε μεσημέρι. Πήγαινε στον τόπο σου, στον Τάρταρο, και να μείνεις εκεί μέχρι τη μεγάλη μέρα της κρίσεως. Φοβήσου τον Θεό που κάθεται πάνω στα χερουβίμ και το βλέμμα του φθάνει στα βάθη των αβύσσων, που τον τρέμουν οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, οι θρόνοι, οι κυριότητες, οι αρχές, οι εξουσίες, οι δυνάμεις, τα πολιώματα χερουβίμ, δευτέρια σεραφείμ, που τον τρέμουν ο ουρανός, η γη, η θάλασσα και το κάθε τι σε αυτά. Βγες και φύγε από το νεοσύλλεκτο στρατιώτη του Χριστού. Είναι λοιπόν το στρατόπεδο η Αγία Εκκλησία, όπου εισέρχεται ο νεοσύλλεκτος, όπως οι φαντάροι είναι νεοσύλλεκτοι τις πρώτες 40 ημέρες που μπαίνουν μέσα στο στράτευμα μέχρι να ορκιστούν και να πάρουν τα όπλα, οι άνδρες το γνωρίζουν αυτό. Έτσι ακριβώς και αυτός ο νεοσύλλεκτος στρατιώτης που εισέρχεται σήμερα πλέον είναι στρατιώτης Ιησού Χριστού και εσύ, διάβολε, πρέπει να φύγεις μακριά από Αυτόν. Δεν έχεις καμία σχέση μαζί Του και ούτε πρόκειται να έχεις σχέση. Σε εξορκίζω στο όνομα Εκείνου που περιπατεί επάνω στους ανέμους, που έχει κάνει τους αγγέλους του πνεύματα και τους λειτουργούς του πυρός φλόγα. Η λειτουργή Του είναι η ιερής Του, είναι σαν πύρινη φωτιά. Βγες και φύγε από το πλάσμα αυτό, παίρνοντας μαζί σου και κάθε τι δικό σου. Γιατί είναι δοξασμένο το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Διαβάζει τρεις ευχές αφορκισμών, πρεσβύτερος, και όλες οι ευχές αναφέρονται στο να εξέλθει και να διαχωριστεί από τον πιστό ο έξω από εδώ. Εφόσον τελειώσουν πλέον οι αφορκιστικές ευχές, ο ιερέας φυσάει στο παιδάκι τρεις φορές και σφραγίζει το πρόσωπο με το σημείο του σταυρού στο μέτωπο, στο στόμα και στο στήθος και λέει πάλι να φύγουνε ό,τι ακάθαρτο πνεύμα, πονηρό και ακάθαρτο πνεύμα είναι κρυμμένο και φωλιάζει στην καρδιά του. Επικαλείται και πάλι τον Κύριο και λέει εγκδίωξε από αυτόν κάθε πονηρό και ακάθαρτο πνεύμα που είναι κρυμμένο και φωλιάζει στην καρδιά του. Το λέει τρεις φορές αυτό ο ιερέας. Πνεύμα πλάνης, πνεύμα πονηρίας, πνεύμα ειδωλολατρίας, πνεύμα ακαθαρσίας, πλεονεξίας, που σε σβρώνει στο ψέμα και σε κάθε αμαρτία που ο άνθρωπος κάνει κατά υπαγόρευση του διαβόλου. Και κάμε τον, αυτόν τώρα, με τον οποίο έχουμε διώξει τον έξω από εδώ, έχουμε διαχωρίσει τη θέση μας, κάντον λογικό πρόβατο της Αγίας σου ποίμνης, μέλος τίμιο της Εκκλησίας σου, σκεύος αγιασμένο, ιό ή θυγατέρα, φωτός και κληρονόμο της βασιλείας σου. Κάμε να ζήσει, σύμφωνα με τις εντολές σου, να φυλάξει τη σφραγίδα σου άθραυστη, να διατηρήσει το χιτόνα σου αμόλυντο και να γίνει και αυτός μέτοχο της μακαριότητος που θα έχουν οι Άγιοι σου στην βασιλεία σου. Με τη χάρη και με τη φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μαζί με τον οποίο και με το Άγιο Πνεύμα, το αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα, είσαι ευλογητός και δοξασμένος τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Σας τα διαβάζω σε μετάφραση αυτά, διότι τα λέμε στο αρχαίο κείμενο και πολλές φορές κάποια δεν τα κατανοούμε και επειδή επικρατεί και λίγο έτσι μία οχλαγωγία. Βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι που έχουν αγιωθούν χρόνια, χαιρετιούνται, χαίρονται, αγκαλιάζονται, φιλιούνται, γίνεται μία έτσι αναστάτωση στον νόο.
Πολλές φορές προβαίνει ο ιερέας σε διάφορες παρατηρήσεις που δεν είναι ωραίο να κάνει παρατηρήσεις. Εκείνη τη στιγμή μπαίνουμε σε έναν χώρο και σε μια άλλη διάσταση, στη διάσταση του μυστηρίου. Το μυστήριο είναι, έχει ορατές εκφάνσεις αλλά και αόρατες. Εισερχόμαστε σε έναν χώρο όπου γίνονται φοβερά πράγματα, τελεσιουργούνται και εμείς γελούμε, χαιρόμαστε, αγκαλιαζόμαστε, καλό και ευλογημένο είναι. Άνθρωποι είμαστε και έχουμε να δούμε συγγενείς μας αρκετό καιρό. Αλλά μπορεί με ένα νεύμα διακριτικά να τους κάνουμε έτσι ή να δείξουμε την χαρά μας που τον βλέπουμε και μόλις τελειώσει το μυστήριο θα βρεθούμε να τα πούμε από κοντά. Μην μέσα στον χώρο της Εκκλησίας φωνασκούμε και κάνουμε θόρυβο επιπλέον, γιατί δείχνει ανευλάβεια όλο αυτό. Αν τα γνωρίζαμε όλα αυτά. Και πολλές φορές ο ιερέας προβαίνει σε παρατηρήσεις ή πολλές φορές μπορεί και ο άνθρωπος και αυτός να ανεβάσει λίγο τους τόνους και κάποιοι να παρεξηγηθούν εκ των πιστών και να πει: μα πώς κάνεις παρατηρήσεις. Καλά, δεν μπορούσε να κρατηθεί και τόσο λίγο, δεν μπορούσε να κάνει υπομονή. Πόσες φορές τα ακούμε αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά σκεφτείτε τι γίνεται εδώ όμως. Γίνονται μεγάλα πράγματα. Δεν παίζει εκείνη τη στιγμή. Και εφόσον τελειώσουν αυτές οι ευχές, πλέον γυρίζει τον ανάδοχο προς τα έξω, βλέποντας την εξώπορτα ο ανάδοχος και ο ιερέας βλέποντας το. Μέσα το ιερό τον ρωτά επιτακτικά: αποτάσσεσαι το σατανά και τα έργα του και τους υπηρέτες του και κάθε τι που έχει σχέση μαζί του? Και λέει αυτός: αποτάσσομαι. Και τον ξαναρωτά και δεύτερη φορά και τρίτη φορά: αποτάσσεσαι το σατανά και τα έργα του και τους υπηρέτες του και κάθε τι που έχει σχέση μαζί του. Και λέει αυτός: αποτάσσομαι. Εκείνη τη στιγμή πρέπει ο ίδιος να το νιώθει, να το βιώνει, να το πιστεύει και γοερός να το τονίζει. Και βλέπεις, του το λες και το λέει ίσα ίσα, ανοίγει το στόμα του ή καμιά φορά μηχανικά ή πολλές φορές δεν ξέρει τι να πει. Του το λες και το λέει με ένα... Μα δεν είναι εκείνη τη στιγμή. Είναι μυστήριο το οποίο γίνεται. Δεν τα λέμε έτσι για να παίξουμε. Δεν παίζουμε εκείνη τη στιγμή. Είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό. Το κατανοείτε αυτό το πράγμα? Και αυτό το λέω για να μας ακούσουν και οι τηλεθετές που θα μας παρακολουθήσουν, ότι πρέπει να έχουμε εκείνη τη στιγμή στεντορία τη φωνή. Αποτάσσομαι. Και ξανά, και τη δεύτερη και την τρίτη φορά. Δεν τρεπόμαστε. Διότι ο ανάδοχος είναι αυτός ο οποίος έχει την πνευματική ευθύνη για το παιδί το οποίο θα φέρει στους κόλπους της Εκκλησίας. Και επειδή το παιδί που έρχεται στους κόλπους της Εκκλησίας δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να βιώσει αυτή την κατάσταση, τα εχέγγυα τα δίνει ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος δίνει τα εχέγγυα ότι αυτός θα οδηγηθεί και θα κατηχηθεί εν Χριστώ. Εγώ βάζω τον εαυτό μου υπογραφή και σφραγίδα ότι αυτόν τον άνθρωπο θα τον διαπαιδαγωγήσω εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου. Εγώ είμαι ο μάρτυρας αυτός. Ο πνευματικός πατέρας. Αυτό το πράγμα ενώπιον της Εκκλησίας, αυτό λέγει. Άρα πρέπει όλοι μας να μπορέσουμε να το περάσουμε στους ανθρώπους, αυτούς που θα γίνουν ανάδοχοι. Δεν είναι για τυπικούς λόγους. Και εφόσον πει τρεις φορές αποτάσσομαι, ερχόμαστε λοιπόν στην σύνταξη. Υπάρχει και ο διαχωρισμός. Του ξαναρωτάει ο ιερέας, διαχώρισες τη θέση από τον σατανά? Και λέει το απεταξάμι. Διαχώρισα τη θέση μου. Και ξανά, διαχώρισες τη θέση από τον σατανά? Την διαχώρισα με το απεταξάμι. Και τότε του λέει ο ιερέας, φύσηξε τρεις φορές και φτύσε τρεις φορές. Φτύσε τον διάβολο και φύσηξε τον διάβολο να φύγει μακριά, να εξέλθει. Ο ανάδοχος οφείλει να φυσήξει και να φτύσει τον διάβολο. Δεν το κάνει πάλι τυπικά, έτσι. Είναι ουσιαστικό και το φτύσιμο και το φύσιμα. Μετά πλέον, εφόσον γίνει αυτός ο διαχωρισμός, η απόταξη του σατανά, γυρίζει πάλι ο ανάδοχος. Πλέον ο ανάδοχος κοιτάζει το ιερό βήμα και ο ιερέας κοιτάζει την εξώπορτα, κοιτάζει τον ανάδοχο με το βρέφος. Και πλέον τον ρωτάει, εφόσον διαχώρισε τη θέση του και έγινε η αποταγή από τον σατανά, του λέγει: συντάσσεσαι με τον Χριστό.
Και λέει, συντάσσουμε. Το ρωτάει τρεις φορές αυτό. Και απαντάει τρεις φορές. Μετά, συντάχθηκες με τον Χριστό. Συνεταξάνω που λέει, συντάχθηκα με τον Χριστό. Το λέει άλλες τρεις φορές. Αυτά είναι τα εχέγγυα που δίνει ενώπιον της Εκκλησίας, ενώπιον των πιστών. Και πλέον, εφόσον έγινε η αποταγή του Σατανά και η σύνταξη με τον Χριστό, τότε προβαίνει ο ιερέας σε μία άλλη ερώτηση και του λέγει, και πιστεύεις αυτόν, εφόσον συντάχθηκες, μας το βεβαίωσες, το διαβεβαίωσες τρεις φορές, τον ρωτάει, πιστεύεις αυτόν? Πιστεύω. Και λέει αυτός, πιστεύω, Πατέρα Υιό και Άγιο Πνεύμα, Τριάδα ομόσιον και αχώριστον. Και τότε προβαίνει στο σύμβολο της πίστης, που είναι το πιστεύω εις ένα Θεό, το οποίο το λέει και αυτό τρεις φορές. Σήμερα βέβαια επικρατεί να το λέμε και αυτό μία φορά, για λόγο χρόνου, ή πολλές φορές μπορεί να το πείουν και οι γονείς ή να το πει και ο λαός. Το σωστό είναι να λέγεται τρεις φορές και το σύμβολο της πίστεως. Ορισμένοι το λένε τρεις φορές, το λέει ο ανάδοχος, ή το λένε και οι γονείς, ή το λέει ο ανάδοχος, οι γονείς και η πίστη όλοι μαζί, η Εκκλησία. Και λέγεται τρεις φορές το σύμβολο της πίστεως. Και εφόσον λοιπόν έγινε αυτή η διαδικασία, τότε λέγει ο ιερέας, τον ξαναρωτάει, συντάχθηκες με τον Χριστό? Και λέει, το συντάχθηκα, τρεις φορές πάλι. Και μετά λέει, προσκύνησέ τον. Και λέει, προσκυνώ, Πατέρα Υιό και Άγιο Πνεύμα, Τριάδα ομόσιον και αχώριστον. Και μετά προβαίνει ο ιερέας πλέον στην διαδικασία να διαβάσει μία ευχή που λέγει ότι Δέσποτα Κύριο Θεός, προσκάλεσε τον δούλον σου με το όνομά του στο Άγιο Φώτισμα και εξίωσε τον να λάβει την μεγάλη αυτή χάρη του Αγίου Βαπτίσματος. Πάρε τον από πάνω του κάθε τι το παλαιό. Κάμε τον καινούριο άνθρωπο, άξιο για την αιώνια ζωή, και γέμισε τον με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος για να μπορέσει να ενωθεί με τον Χριστό, να μην είναι πια ένα παιδί που το γέννησε ένα ανθρώπινο σώμα, αλλά Υιός ή Θυγατέρα της Βασιλείας σου, με τη χάρη και με την καλοσύνη του μονογενού σου Υιού, μαζί με τον οποίον και με το Πανάγιο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα, έχουμε χρέος να σε δοξάζουμε τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και εδώ πλέον τελειώνει η κατήχηση, τελειώνει αυτή η διαδικασία της αποταγής του Σατανά και της σύνταξης με τον Χριστό, της ομολογίας της πίστεως, και πλέον προσκάλεσέ τον, λέει, Κύριε, αυτόν τον δούλο σου που τώρα έρχεται, και πλέον κάν τον τέκνο, κάν τον παιδί σου, πλέον της βασιλείας σου. Πλέον πολιτογραφείσαι στας δέλτους της βασιλείας των ουρανών. Γίνεσαι ουρανοπολίτης. Είπαμε ότι τα μυστήρια έχουν το ορατό και το αόρατο μέρος. Εδώ γίνεται το ορατό, είναι αυτό το οποίο βλέπουμε, ότι προσέρχονται οι γονείς μαζί με τον ουνό, προσφέρουν το παιδί, δίνουν τις υποσχέσεις ενώπιον της Εκκλησίας, και κατεβέξουν το αόρατο, είναι ότι τον πολιτογραφεί, τον καταγράφει ο Κύριός μας στους ουρανούς με το όνομά του. Και έχει πλέον το όνομά του αυτό με το οποίο θα τον καλεί, που λέει καλεί κατόνομα. Ο ποιμένος όταν βγαίνει, λέει, τα προβατάκια του τα καλεί, λέει, κατόνομα. Έτσι ακριβώς κατόνομα θα μας καλέσει ο Κύριος, τον κάθε έναν, προσωπικά, με το όνομα το οποίο λάβουμε. Γι' αυτό πολλές φορές είναι καλό να δίνουμε ένα όνομα. Ένας άνθρωπος, ένα όνομα. Σας είπα, μιλήσαμε και στις προηγούμενες φορές, που γίνονται ομοιρικοί καυγάδες για να δώσουμε και δεύτερο όνομα, ή γιατί δεν θέλω να δώσω της πεθεράς μου, ή γιατί δεν τη χωνεύω, ή γιατί της μαμάς μου δεν είναι έβυχο, είναι έτσι ένα όνομα το οποίο δεν ακούγεται καλά, και πώς το παιδί θα το κουβαλάει αυτό το όνομα, και αναγκάζομαι να πω χίλια δυο, ότι το έταξα, ότι εκείνη την ημέρα ήταν του Αγίου Τάδε και θα το ονομάσω έτσι, και χίλια δυο, και να έρχονται μέρες που να μην μιλούν μέσα στο μυστήριο τα συμπεθέρια, και να μην μιλούνται μεταξύ τους άνθρωποι, να πληγώνονται ψυχές, και βρίσκεσαι σε μία δύσκολη έτσι κατάσταση. Αυτός ο οποίος δίνει τις υποσχέσεις ενώπιον της Εκκλησίας είναι ο νουνός. Ο νουνός έχει κάθε δικαίωμα πάνω στο παιδί, είναι ο πνευματικός πατέρας. Αυτός του δίνει όνομα.
Και εμείς οφείλουμε να το σεβαστούμε και όχι να διεπληκτιστούμε ή να χωρίσουμε τα τσανάκια μας και να μην έχουμε καλημέρα και επικοινωνία. Ή πολλές φορές λέει, μου έδωσε αυτό το όνομα και εγώ από τότε δεν τον ξαναμίλησα. Πόσα τέτοια έχουμε ακούσει και έχουμε βιώσει. Συνέβη ένα γεγονός στην ιερατική μου έτσι, διακονία, κάποια δίδυμα τα οποία θα βάπτιζα και στο ένα δώσανε κάποιο όνομα, στο άλλο ήθελα να δώσουν ένα άλλο όνομα, το οποίο βέβαια αυτό το όνομα δεν εόρταζε. Και προσπαθήσαμε να το φέρουμε στο να εορτάζει το όνομα. Και όταν θα το προσφωνείς, το προσφωνείς με αυτό το όνομα το οποίο ήθελες. Έδινε το μικρό όνομα δηλαδή. Εμείς θα δίναμε όλο το όνομα και χαϊδευτικά το φώναζες όπως ήθελες. Τέλος πάντων, συνέβη το γεγονός όταν πλέον έκανα την βάπτιση του πρώτου παιδιού, στο δεύτερο παιδάκι, όταν πλέον του δίδουμε το όνομα και το δίδω στον ανάδοχο, γυρίζοντας βλέπω απουσίαζε και ο πατέρας και η μητέρα. Και ρωτάω εγώ τη μητέρα, πού είναι ο πατέρας σου, πού είναι ο άντρας σου. Λέει, είναι έξω με τη μητέρα του. Και μαθαίνω εκ των υστέρων ότι ήταν έξω με τη μάνα του και κλαίγανε. Μα είναι δυνατό. Μα είναι δυνατόν. Και πόσα τέτοια πράγματα. Μα εδώ κάνουμε, αναγεννούνται δύο άνθρωποι και πολιτογραφούνται στον ουρανό. Πρέπει να έχουμε χαρά εκείνη την ημέρα. Όπως και ο προηγούμενος επίσης, ο πατήρ Αγουστίνος, και αυτός επίσης δεν επέτρεπε δύο ονόματα. Ένα όνομα. Ένας άνθρωπος, ένα όνομα. Ο ανάδοχος λοιπόν ήταν το σημερινό μας θέμα. Ακούσαμε τόσο υπέροχα λόγια αγάπης για τον ανάδοχο και την ανάδοχο, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι και είναι αυτοί οι οποίοι μας εισαγάγουν στο χώρο της Αγίας Εκκλησίας και γινόμαστε μέλη τίμια της Εκκλησίας του Χριστού. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι να μας παιδαγωγούν και να μας νοθετούν με το πνεύμα της Αγίας Εκκλησίας, με το πνεύμα του Κυρίου μας, με το λόγο του Ευαγγελίου, είναι οι πρώτοι μας κατηχητές και οφείλουμε και εμείς να τους σεβόμαστε. Όσοι λοιπόν σκοπεύουν να γίνουν νονοί και νονές, ας φροντίσουν να ακούσουν τούτη την εκπομπή ή να ενδιαφερθούν να ρωτήσουν τους ιερείς των ενοριών τους το πώς πρέπει να είναι και ποια είναι τα καθήκοντά τους. Και τότε να είστε βέβαιοι ότι θα έχουμε μία ζώσα Εκκλησία του Χριστού μας. Χαίρετε.